Γεια χαρά. Η αυριανή μέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δικτυακής Λογοκρισίας. Πολύ καλή αφορμή για να συζητήσουμε για τις ελευθερίες στο ίντερνετ, την ιδιωτικότητα, τη λογοκρισία και το ρόλο των darknets σε όλα αυτά. Η ιδιωτικότητα δεν θέλει πολλές συστάσεις. Είναι η κατάσταση στην η οποία τροφοδοτεί την προσωπική εξέλιξη και χωρίς την ιδιωτικότητα θα ήταν αδύνατο να εκφράσουμε ελεύθερα τους εαυτούς μας. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Τι είναι όμως η ανωνυμία? Ανωνυμία είναι η δυνατότητα να αισθανθούμε ιδιωτικότητα μέσα σε ένα δημόσιο περιβάλλον. Η ιδιωτικότητα στο ίντερνετ αναφέρεται στη δυνατότητα να προσδιοριστούν ποια προσωπικά μας δεδομένα αποκαλύπτονται κατά τη χρήση του ίντερνετ. Καθώς και το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και για ποιο σκοπό. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως οτιδήποτε κάνουμε στο ίντερνετ είναι δημόσιο. Μιας και οτιδήποτε γράφουμε σε ένα site, όταν γράφουμε κάτι σε ένα site, η πληροφορία δεν μεταδίδεται απευθείας στον παραλήπτη, αλλά περνάει προσωρινά από διάφορους μεσολαβητές. Στο ίντερνετ, λοιπόν, δεν μπορούμε να ψιθυρίσουμε. Ό,τι κάνουμε είναι σαν να το φωνάζουμε σε έναν δρόμο. Τα social media από την πλευρά τους έχουν αλλάξει τελείως το τι ο κόσμος θεωρεί δημόσιο και το τι θεωρεί ιδιωτικό. Ένα direct message σε κάποιο φίλο μας, οι περισσότεροι το θεωρούν ιδιωτικό. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, αφού γνωρίζει γι' αυτό ένας τρίτος, το site. Γι' αυτό άλλωστε θα έχετε δει και προς τα περισσότερα social media, τα μηνύματα αυτά δεν ονομάζονται private messages, αλλά ονομάζονται οι messages, direct messages ή κάτι παρόμοιο. Άρα, αφού το ίντερνετ είναι ένας δημόσιος χώρος, για να διατηρήσουμε την ιδιωτικότητά μας, χρειαζόμαστε ανωνυμία. Κάθε site στο ίντερνετ είναι σήμερα γεμάτο από trackers, από διαφημιστικές και μη εταιρείες, που σκοπό έχουν να καταγράφουν τις συμπεριφορές μας. Τι κοιτάμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, για πόση ώρα το κοιτάμε, τι μοιραζόμαστε με τους φίλους μας, τι μοιραζόμαστε ιδιωτικά και τι μοιραζόμαστε δημόσια. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα είτε για τα άτομα είτε για το σύνολο. Αυτό ονομάζεται profiling. Το σημαντικό εδώ, λοιπόν, είναι πως τα δεδομένα όχι μόνο συλλέγονται από τους trackers, αλλά συνδυάζονται και αναλύονται με σκοπό να εξαχθούν εξαιρετικά ακριβή συμπεράσματα. Οι αναλύσεις αυτές έπειτα πολλούνται σε όποιους ενδιαφέρονται. Όσοι από εσάς έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν κάποια social media campaign, έχουν πάρει μια μικρή γεύση του πώς ήδη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά για να στοχεύσουν σε κόσμο. Ακόμα χειρότερο είναι πως τα δεδομένα αυτά δεν είναι δικά μας πλέον. Και δεν μπορούμε να καθαρίσουμε το ιστορικό μας. Όμως, όποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, μπορεί να γυρίσει όσο πίσω στο παρελθόν θέλει και να μελετήσει τη συμπεριφορά μας, βγάζοντας συμπεράσματα για το παρελθόν μας. Και πού είναι το πρόβλημα με τους trackers? Αφού δεν έχω κάτι να κρύψω, θα πούνε οι περισσότεροι. Άραγε, όσοι έχουν κουρτίνες στο σπίτι τους, έχουν κάτι να κρύψουν? Για σκεφτείτε πώς θα νιώθατε αν αύριο το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας γινόταν πολύ πιο ακριβό, επειδή η ασφαλιστική σας εταιρεία έμαθε ότι σας αρέσουν τα extreme sport. Ή πώς θα ήταν να μην σας προσλαμβάνουν σε μια δουλειά, επειδή αρχίσετε να διαβάζετε περί μητρότητας στη Wikipedia ή επειδή χαζεύετε μωράκια στο Instagram. Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα πως κάποιος ενδιάμεσα στο ίντερνετ μπορεί να διαβάσει τα emails? Αδιανόητο. Κι όμως, πριν τις αποκαλύψεις του Snowden το 2013, αυτή ήταν η νόρμα. Στους περισσότερους email providers, οι περισσότεροι email providers, όπως το Yahoo για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούσαν HTTPS, δηλαδή κρυπτογραφία. Το HTTPS είναι αυτή η πράσινη κλειδαριά που βλέπετε στο browser σας και όσα sites το υποστηρίζουν, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσετε εσείς με το site κρυπτογραφούνται. Άρα, έτσι οι ενδιάμεσοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να διαβάσουν τον αριθμό της πιστωτικής που εσείς δίνετε στο Amazon, παρά μόνο το ότι εσείς επισκεφτήκατε το Amazon. Εκτός όμως από το περιεχόμενο των επικοινωνιών, υπάρχουν και τα μεταδεδομένα. Σε μια τηλεφωνική κρίση, σε μια τηλεφωνική κλίση προς ένα αριθμό για βοήθειες από αυτοκτονίες, το ηχητικό κομμάτι της κλίσης είναι τα δεδομένα. Οι αριθμοί που εμπλέκονται, η ώρα της κλίσης και η διάρκεια της κλίσης είναι τα μεταδεδομένα, πολύ σημαντικά στοιχεία. Αντίστοιχα, σε μια επίσκεψη σε ένα site, το περιεχόμενο είναι τα δεδομένα, αυτό που διαβάζετε από το site είναι τα δεδομένα, ενώ οι IPs, η δική σας και του site, το λειτουργικό σας, ο browser σας, η ώρα και η διάρκεια της επίσκεψης είναι τα μεταδεδομένα.
Τα μεταδεδομένα δεν μπορούμε να τα κρυπτογραφήσουμε και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί είναι κομμάτια των πρωτοκόλων επικοινωνίας. Βλέποντας και μόνο ποια site επισκέπτεται κανείς, μπορεί να βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το φύλο, τις πολιτικές πεπιθήσεις, τα χόμπι, τις σεξουαλικές προτιμήσεις κάποιου. Για να προστατέψουμε λοιπόν την ιδιωτικότητά μας, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποσυνδεθούμε από τα μεταδεδομένα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω των δικτύων ανωνυμίας. Το πλέον διάσημο δίκτυο ανωνυμίας αυτή τη στιγμή είναι το Tor, ο κώδικας του οποίου δόθηκε ως ανοιχτό λογισμικό το 2004 από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον αναπτύσσεται από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Αμερική, το Tor Project. Ο ευκολότερος τρόπος να μπει κανείς στο δίκτυο του Tor είναι να κατεβάσει ένα browser με το όνομα Tor Browser, ο οποίος είναι βασισμένος στο Firefox. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο του Tor αποτελείται από περίπου 6.000 κόμβους σε όλο τον κόσμο, τους οποίους τους τρέχουν εθελοντές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ οι καθημερινοί χρήστες υπολογίζονται περίπου σε 4 εκατομμύρια. Το Tor γνώρισε ραγδαία εξάπλωση μετά τις αποκαλύψεις Snowden το 2013. Από το 2013 μέχρι σήμερα η κίνησή του έχει περίπου δεκαπλασιαστεί. Στα slides μιας παρουσίασης της NSA για το Tor αναφερόταν χαρακτηριστικά πως τα εργαλεία ανωνυμίας όπως το Tor είναι καταστροφικά για τη δουλειά τους, το να μας παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι το Tor για μας είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Χρησιμοποιώντας Tor Browser, ανοίγουν αυτόματα κρυπτογραφημένες συνδέσεις προς τρεις διαφορετικούς κόμβους στο ίντερνετ. Και ο τελευταίος, ο Exit Node, όπως λέγεται, μας βγάζει πίσω στο ίντερνετ. Και έτσι επισκεπτόμαστε το site που θέλουμε. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει δικτυακή ανωνυμία, μιας και το site δεν μπορεί πλέον να βρει την IP τη δική μας. Η μόνη IP που βλέπει είναι η IP του Exit Node, του τελευταίου κόμβου του Tor. Έτσι καταφέρουμε εύκολα δύο πράγματα. Πρώτον, να χάσουν οι trackers τα ίχνη μας, αφού η IP μας αλλάζει διαρκώς. Και δεύτερον, να αποφύγουμε πιθανή λογοκρισία στο ίντερνετ. Το Tor χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, από αντιφρονούντες οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν για να οργανώσουν τις διαδηλώσεις τους ενάντια στα καθεστώτα και για να προστατέψουν τον εαυτό τους να μην βρεθούν και να μην συλληφθούν. Όταν στην Τουρκία έκοψαν το Facebook και το Twitter μέσω των οποίων διοργάνωναν τις διαδηλώσεις τους οι διαδηλωτές, ο κόσμος στράφηκε και στο Tor. Όταν μάλιστα η Τουρκία προσπάθησε να εμποδίσει να μπλοκάρει το site του Tor, αυτό που συνέβη σε όλο τον κόσμο ήταν ότι στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες δεκάδες άλλα mirror του Tor Project, από τα οποία μπορούσαν οι χρήστες στην Τουρκία να κατεβάσουν το Tor Browser. Κάποιος θα μπορούσε να. Και φυσικά αυτό έκανε το Tor να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση μέσα στην Τουρκία. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως το Tor όχι μόνο έχει βοηθήσει στο να προωθηθεί η ελευθερία της έκφρασης, αλλά και στην εξάπλωση της δημοκρατίας. Κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν πως το Tor έχει σώσει ακόμα και ζωές. Τώρα, όσο περισσότεροι άνθρωποι με τελείως διαφορετικούς σκοπούς και με τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα χρησιμοποιούν το Tor, τόσο ασφαλέστερο και πιο ανώνυμο γίνεται για όλους. Γι' αυτό άλλωστε και το ναυτικό των ΗΠΑ το διέθεσε ελεύθερα προς όλους, ώστε να μπορούν να κρύψουν μέσα σε αυτό το δίκτυο, ώστε να εξαπλωθεί και να μπορούν να κρύψουν μέσα σε αυτό το δίκτυο τις πράξεις τους μέσα στις πράξεις όλων των υπολείπων. Σήμερα το δίκτυο του Tor το χρησιμοποιούν όχι μόνο ακτιβιστές και κυβερνητικοί ή στρατιωτικοί παράγοντες, αλλά και δημοσιογράφοι οι οποίοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν με τις πηγές τους και να ανταλλάξουν δεδομένα χωρίς να τις εκθέσουν, καθώς και καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για την ιδιωτικότητά τους. Φυσικά το δίκτυο του Tor το εκμεταλλεύονται και κάθε λογής εγκληματίες ή απατεώνες για να κρύψουν τα ίχνη των πράξεών τους. Είναι δηλαδή ένας μικρόκοσμος του ίντερνετ και φυσικά της πραγματικής ζωής. Τώρα, ένα παράπλευρο κέρδος από την έρευνα που έχει γίνει για τη δημιουργία του Tor είναι τα Onion Services. Αυτά είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών τα οποία δεν τρέχουν πάνω στο ίντερνετ, αλλά τρέχουν μέσα στο δίκτυο του Tor και έχουν ακόμα ισχυρότερα στοιχεία ανωνυμίας. Μέσα σε αυτά τα δίκτυα είναι αδύνατο να εντοπιστεί όχι μόνο η IP του client, αλλά και η IP του server. Η διεύθυνση των υπηρεσιών αυτών τελειώνει σε .onion. Το όνομα τους δόθηκε λόγω των πολλαπλών στρωμάτων κρυπτογράφησης τα οποία χρησιμοποιούνται και τα οποία μοιάζουν με κρεμμύδι. Το σύνολο των Onion Services ονομάζεται Onion Land. Ωραία. Τι υπάρχει σήμερα στην Onion Land?
Καταρχήν υπάρχουν υπηρεσίες web, δηλαδή προσωπικά sites, wikis, blogs, forums, βιβλιοθήκες, social media, search engines, whistleblowing platforms, webmails και φυσικά markets που προσφέρονται είτε νόμιμα είτε παράνομα προϊόντα και οι αγορές εκεί συνήθως γίνονται με κρυπτονομίσματα όπως είναι το bitcoin. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες chat, υπηρεσίες email, υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτή η πλατφόρμα ανώνυμων υπηρεσιών, τα Onion Services, είναι αυτά που συχνά τα media λανθασμένα αναφέρουν ως Deep Web ή Dark Web. Γιατί λανθασμένα όμως, και πάμε να δούμε τι είναι αυτά. Το Deep Web αναφέρεται στα κομμάτια του web τα οποία δεν μπορούν να γίνουν index από τις μηχανές αναζήτησης, όπως το Google. Γιατί συνήθως αυτά τα δεδομένα βρίσκονται πίσω από φόρμες οι οποίες ζητάνε κάποιο κωδικό. Για παράδειγμα, ή πίσω από κάποια ιδιωτικά δίκτυα εταιριών. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που έχετε στο Facebook, οι οποίες δεν είναι δημόσιες, άρα δεν μπορεί κάποιος να τις βρει στο Google, είναι κομμάτι του Deep Web. Τα email σας στο Gmail, τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών πίσω από το e-banking, είναι και αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό του Deep Web, κομμάτι του Deep Web. Τι είναι τα darknets? Τα darknets είναι τα δίκτυα τα οποία χτίζονται πάνω από το ίντερνετ, όπως το Tor δηλαδή, και απαιτούν έναν ειδικό client για να μπει σε αυτά. Χαρακτηριστικό τους είναι πως όλες οι συνδέσεις μέσα σε αυτά τα δίκτυα είναι κρυπτογραφημένες. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο αυτών των συνδέσεων. Εξού και το όνομα dark, το οποίο δεν σημαίνει σκοτεινό, σημαίνει σκούρο ή όχι διαφανές. Το αντίθετο των darknets είναι τα μη κρυπτογραφημένα δίκτυα, τα clear nets, όπως λέγονται, και ένα τέτοιο είναι το ίντερνετ. Ο όρος τώρα dark web προσδιορίζει τα web services τα οποία τρέχουν πάνω στα dark nets. Σε αντίθεση όμως με το deep web, όπου τα κομμάτια τους δεν μπορεί κάποιος να τα βρει σε μηχανές αναζήτησης, κομμάτια του dark web είναι μέσα σε μηχανές αναζήτησης, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα dark nets. Η σύγχυση deep web, dark web και όλα αυτά ξεκίνησε το 2009 κατά την περιγραφή της ιστορίας της σύλληψης του τότε μεγαλύτερου μάρκετ ναρκωτικών στην Onionland που λεγόταν Silk Road. Τα media τότε άρχισαν να αναφέρουν το Silk Road ως κομμάτι του deep web. Και από τότε ξεκίνησε η κατηφόρα για τα media σε αυτό το κομμάτι. Τα media λοιπόν, εκτός ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το deep web από τα darknets και το deep web και όλα αυτά, κάνουν πολύ συχνά αναφορές αποκλειστικά στο κομμάτι του παράνομου υλικού που υπάρχει μέσα σε αυτά. Το παρουσιάζουν ως το απόλυτο κακό, όπου μαζεύονται αποκλειστικά εγκληματίες. Κάτι σαν τα εξάρχεια για το Sky δηλαδή. Προφανώς γιατί αυτό πουλάει. Η φρίκη και η υπερβολή. Για μας που θυμόμαστε τα 90s, την ίδια ακριβώς τρομολαγνία έδειχναν τα media τότε για το ίντερνετ. Μας έλεγαν ότι είναι γεμάτο βία, ναρκωτικά και πορνογραφία. Αν δεν μας το έκοβαν οι γονείς μας, θα γινόμασταν κι εμείς σίγουρα εγκληματίες. Ευτυχώς δεν μας το έκοψαν και μάλλον είμαστε μια χαρά. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε πως δεν ανοίγεις την πόρτα των darknets και βρίσκεσαι μπροστά σε όλα αυτά που περιγράφουν τα media. Πρέπει να τα ψάξεις. Πρέπει να γίνεις μέρος των κοινοτήτων αυτών, οι οποίες θα σου δώσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Όπως δηλαδή συμβαίνει με αυτές τις κοινότητες και στην πραγματική ζωή. Όσον αφορά τώρα το αμφισβητήσιμο ή παράνομο περιεχόμενο των darknets, κανείς δεν αρνείται πως υπάρχει. Τα darknets είναι μικρόκοσμοι της πραγματικότητας. Το γεγονός πως σου λένε ότι μπορείς να αγοράσεις έναν εκτελεστή για την πεθερά σου, δεν σημαίνει πως όντως αυτό συμβαίνει. Πολλά sites στο darknet έχουν χτιστεί ώστε να μπορούν να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα παραλάβουν κάτι το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ. Αναμφισβήτητα όμως, τα darknet markets έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο το τοπίο της διακίνησης ουσιών, κάνοντας το ασφαλέστερο και καταργώντας σε μεγάλο βαθμό τους μεσάζοντες στα πάρκα. Με ό,τι φυσικά συνεπάγεται αυτό. Μιλώντας όμως για ναρκωτικά, η ουσία με τις περισσότερες αγγελίες πωλήσεων στα darknet markets είναι η κάναβη. Η κατανάλωση της οποίας είναι παράνομη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι όμως απόλυτα νόμιμη σε πολιτείες στην Αμερική όπως είναι το Κολοράντο ή το Σαν Φρανσίσκο.
Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μέσα στα darknet markets υπάρχουν μόνο παράνομο, υπάρχει μόνο παράνομο περιεχόμενο. Παράνομο για ποιον και πότε. Πόσο μάλλον όταν δεν ξέρεις ούτε που βρίσκεται ο χρήστης αγοραστής, ούτε που βρίσκεται ο σερβερ, ούτε που βρίσκεται ο πολιτής. Και ερχόμαστε τώρα στο γιατί δεν κάνει κάτι το Tor και τα υπόλοιπα darknets για να φιλτράρουν αυτό το παράνομο περιεχόμενο που υπάρχει εκεί. Η εύκολη απάντηση είναι πως κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει ένα φίλτρο και να τελειώσει το πρόβλημα. Το τεράστιο όμως πρόβλημα που θα δημιουργούνταν τότε ήταν το ποιος θα αποφασίζει τι θα μπει σε αυτό το φίλτρο. Το φίλτρο αυτό θα μετέτρεπε ένα δίκτυο που σήμερα είναι όλοι ίσοι σε ένα δίκτυο που θα έχει ιεραρχική εξουσία. Όπου κάποιοι θα αποφασίζουν τι θα βλέπουν όλοι οι άλλοι. Γνωρίζουμε πως κάθε προσπάθεια φιλτραρίσματος καταλήγει σε λογοκρισία και σε κατάχρηση εξουσίας. Στην Ισπανία, ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιείται για να φιλτράρει τα στοιχηματικά site από το ίντερνετ, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος της Καταλωνίας για να κόψει τα site που προπαγάνδιζαν το δημοψήφισμα. Θα ήταν παράλογο ένα δίκτυο το οποίο έχει φτιαχτεί για να απελευθερώνει τους χρήστες να καταλήγει το ίδιο να είναι λογοκριτής. Αυτός είναι ο απλός λόγος που δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ κάποιο τέτοιο φίλτρο. Δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και ούτε πρόκειται. Τα darknets είναι υποδομές, οι οποίες παίρνουν μορφή από τα κάτω προς τα πάνω. Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτά τα δίκτυα τις υποδομές τις οποίες θέλουν. Άρα, είναι θέμα παιδείας και όχι θέμα καταστολής το τι θα περιέχουν αυτά τα δίκτυα και αν θα υπάρχει μέσα τους αμφισβητήσιμο περιεχόμενο ή όχι. Και μιας και οι περισσότεροι στέκονται εκεί, το να καταδικάζουμε το Tor για όσα sites του Dark Web περιέχουν πορνογραφία είναι σαν να καταδικάζουμε τον Gutenberg ως πορνογράφο επειδή εφήβρε την τυπογραφία. Τις υποδομές του Dark Web σπέβδουν να τις εκμεταλλευτούν το τελευταίο διάστημα και πάρα πολύ γνωστά και μεγάλα sites ή εταιρείες. Επενδύουν αρκετά μεγάλα ποσά. Εφημερίδες όπως η New York Times και ο Guardian βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο Dark Web, ώστε να μπορούν οι χρήστες τους να διαβάσουν τις εφημερίδες με ασφάλεια, παρακάμπτοντας οποιαδήποτε λογοκρισία μπορεί να βρεθεί μπροστά τους. Ποιο είναι όμως το μεγαλύτερο site στο Dark Web αυτή τη στιγμή? Το Facebook. Το γιατί είναι αρκετά απλό, αν το σκεφτεί κανείς. Το Facebook είναι απαγορευμένο σε κάποιες χώρες ή ακόμα και μέσα σε ιδιωτικά, εταιρικά δίκτυα. Το Facebook όμως συνεχίζει να θέλει να μαζεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Δηλαδή να παρέχει τις υπηρεσίες του. Τι έκανε λοιπόν? Μπήκε στο Tor, ώστε να μπορούν οι χρήστες του Facebook να έχουν πρόσβαση στο Facebook ανεξάρτητα από το ποιος προσπαθεί να τους απαγορέψει την πρόσβαση. Το 2016, περίπου 1 εκατομμύριο διαφορετικοί χρήστες του Facebook χρησιμοποιούσαν το Onion Service για να μπουν σε αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν κάποιος κάνει login στο Facebook μέσω Tor? Είναι ακόμα ανώνυμος? Όχι φυσικά. Η δικτυακή ανωνυμία δεν συνεπάγεται και προσωπική ανωνυμία. Όσο η δράση μας μέσα στα δίκτυα ανωνυμίας μας συνδέουν με τα προσωπικά μας δεδομένα, το όνομά μας, το τηλέφωνό μας, τους φίλους μας, τόσο χάνουμε την ανωνυμία μας. Τα ανώνυμα δίκτυα δεν μπορούν να προστατεύσουν τους χρήστες από το να τα χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. Και αυτό εκμεταλλεύονται πολύ σωστά και οι ιδιωτικές αρχές και συλλαμβάνουν χρήστες τέτοιων δικτύων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τα όρια των darknets. Γνωρίζοντας πως περνάμε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής μας online, η μοναδική μας λύση για να προστατέψουμε τις ελευθερίες μας από το διάφανο ίντερνετ πλέον είναι να αρχίσουμε να τις θολώνουμε. Το ίντερνετ πλέον έχει γίνει όχι μόνο mainstream, αλλά και μια πλατφόρμα ξεκάθαρης εκμετάλλευσης. Αντί για ένα δίκτυο ισότητας, έχει καταλήξει να είναι ένα δίκτυο μαζικής χειραγώγησης. Πλέον το διαφορετικό, το φιλόδοξο και το πρωτοποριακό είναι τα darknets, τα οποία προσφέρουν την ασφάλεια στους χρήστες να δημιουργήσουν ελεύθερα ό,τι θέλουν, ώστε να ξεφύγουν από την νόρμα του ίντερνετ. Καμία ελευθερία και κανένα δικαίωμα δεν κερδίστηκε ποτέ χωρίς προσπάθεια και κόπο. Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία πλέον να δημιουργήσουμε δίκτυα τα οποία θα μας εξυπηρετούν, θα μας απελευθερώνουν
Και επιτέλους, ας το εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστώ πολύ.